μας λίγο, ρε Σιτέρη, τι παίζει σήμερα. Λοιπόν, οι εικόνες αυτές οι χθεσινές με τους συνταξιούχους που προσπαθούν να φτάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Απίστευτο. Και ψεκάζονται με χημικά αστυνομικούς, εννοείται εκτελώντας και αστυνομικοί εντολές, γιατί δεν το κάνουν από μόνοι τους. Συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να έχει απόνερα αυτή η ιστορία, διότι έξαλλος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, πήρε τηλέφωνο τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Νίκο Τόσκα, και του έβαλε χέρι, και ο ίδιος ο Υπουργός ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για τις εικόνες που βλέπουμε. Θυμίζω, ήταν πορεία συνταξιούχων, άνθρωποι που τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για τις περικοπές, για το γεγονός ότι έχουν αναγκαστεί να ζουν με 300 και 400 ευρώ. Βλέπετε τις εικόνες. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς και τη στιγμή που έστρωχναν την κλούβα, ο ένας αστυνομικός φοβήθηκε ότι θα αποδογυρίσει η κλούβα, τουλάχιστον αυτό είπε στην κατάθεσή του στην ΕΔΕ που έκαναν στο Υπουργείο. Άρχισε να ψεκάζει, καταλαβαίνετε ότι είχαν προβλήματα πάρα πολύ από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο. Αυτές είναι οι εικόνες. Ακριβώς εκεί άρχισε να ρίχνει με τα χημικά. Ο Υπουργός ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Βεβαίως, ευθύνη πολιτική και ευθυξία και παρέτηση είναι κάτι έννοιες που εδώ δεν τις βλέπουμε πολύ συχνά. Θέλω να πω ότι ενώ όλοι λένε ότι φταίει ο Υπουργός, φταίνουν οι εντολές που έχουν δοθεί, τέλος πάντων ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και πέρασε στα ψηλά, βγαίνοντας και λέγοντας ότι δεν θα ξαναδούμε χημικά, δεν θα ξαναδούμε δακρυγόνα σε πορείες συνταξιούχων, παιδιών, μαθητών δηλαδή, και εργαζομένων. Αυτή ήταν η εντολή που δόθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, εξαιρούνται μαθητές, μόνο συνταξιούχοι, στους άλλους επιτρέπεται. Και όταν ναι, κρίνουν. Γιατί όταν κρίνουν. Αντέχουν, τι είναι με κάστινγκ, θα γίνονται. Με κάστινγκ. Ναι. Όταν κρίνουν ότι ενδεχομένως δεν έχουν μπει επικίνδυνες ομάδες ή έχουν παρισφύσει μέσα στις πορείες, τότε θα γίνεται η χρήση αυτών των χημικών. Εικόνες που δεν μας θυμούν. Για να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει όλα τα χρόνια και περιμένουν να πάρουν σύνταξη, να κατεβαίνουν εκεί, να διεκδικήσουν αυτό που τους αναλογεί. Ενώ πριν λίγες μέρες ο κύριος Κατρούγκαλος σε συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν θα κοπεί καμία σύνταξη και κανένα ΕΚΑΣ, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πήραν την ίδια σύνταξη. Άλλο το τι λέμε, άλλο το τι γίνεται. Αυτό φαντάζομαι ότι καταλάβει λίγο αυτό. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι αυτοί που ζούμε. Είναι αυτά που λέμε και αυτά που γίνονται. Είναι παράλληλα σύμπαντα, έτσι, ναι. Οπότε μην το ναι, αλλά, μην σε προβληματίζει. Αλλά επειδή έχει γίνει ναι. πολλές φορές πλέον αυτό, το αυτά που λέμε και το αυτά που γίνονται, εγώ κοντεύω να τρελαθώ. Κοντεύω να τρελαθώ και γιατί έδωσε συνέντευξη που ο Υπουργός και είπε δεν κόβεται καμία σύνταξη και κανένα ΕΚΑΣ. Και αυτοί οι άνθρωποι στον καημό τους επάνω, γιατί παιδιά έχω δει ηλικιωμένους που μου μιλάνε, μου λένε έχουμε κάποια χρήματα, αλλά δεν ξέρουμε να πάρουμε τα φάρμακά μας ή να μην τα χαλάσουμε και να δώσω στο παιδί μου που δεν έχει δουλειά, στην κόρη μου, στον έναν και στον άλλον. Δηλαδή σκέφτονται να πάρουν τα φάρμακα. Έτσι. Και πάνε να διεκδικήσουν αυτά που τους είχαν υποσχεθεί και που δεν έγιναν ποτέ. Και δεν είναι, λέω μόνο για την τωρινή κυβέρνηση. Και οι προηγούμενες τους πετσοκόψαν τις συντάξεις. Αλλά αυτό το πράγμα δεν σταμάτησε ούτε μια στιγμή να γίνεται. Και πάνε να διεκδικήσουν και τρώνε χημικά. Και μετά λέει ο Υπουργός να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Πώς θα γίνει, ρε φίλε, τον Υπουργό ποιος το διόρισε, ρε παιδιά. Μόνος του πήγε και είπε θα γίνει ο Υπουργός. Και όλα αυτά γίνανε γιατί υπήρξε πολύ έντονο παρασκήνιο και μέσα στο ίδιο το κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν κόμμα που η κυβέρνηση είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλε ανακοίνωση κατά της αστυνομίας και του Υπουργού. Μα αυτό το έχουμε ξαναδεί. Αυτό γίνεται συνέχεια, ναι. Είναι η λογική του παραλόγου που τα βλέπεις και δεν πιστεύεις ότι γίνει. Έτσι δεν είναι, ρε Χρήστο. Το αποκορύφωμα πάντως ήταν οι επικουρικές, γιατί γι' αυτό έγινε η συγκεκριμένη πορεία και συγκέντρωση, μέχρι και 40%. Δηλαδή, βλέπουμε καθημερινά στο δελτίο του Α. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, άνθρωποι που δείχνουν τα χαρτιά τους ότι έπαιρναν 300 ή 250 ευρώ επικουρική σύνταξη και σήμερα πήρανε 30, 24, 12. Μια κυρία έδειξε ένα χαρτί ότι πήρε 3 ευρώ, 4 από την επικουρική. Αυτό ήταν που τους οδήγησε στο δρόμο. Μακάρα μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες. Τώρα διάβαζα για ένα σχηματισμό. Ότι ο κύριος Τόσκας λέει είναι τελειωμένος στον ανασχηματισμό που έρχεται και άλλοι υπουργοί που ενδεχομένως δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για πολλούς το λένε και επιχειρείται ένα άνοιγμα, τουλάχιστον έτσι λένε οι πολιτικοί συντάκτες, προς τον κεντρό χώρο. Εγώ θα τονούσα να πω πρώην υπουργοί του Πασόκ, γιατί τα ονόματα που ακούγονται είναι από αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο. Έχουν ακουστεί διάφορα, όπως η κυρία Διαμαντοπούλη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο κ. Κουβέλης από τη Δημάρ που έφτιαξε μια νέα κίνηση και αυτός ο ίδιος είναι στα πρόθυρα της κυβέρνησης. Θα δούμε πώς θα το χειριστούν. Να δούμε άλλες ειδησούλες, ναι. Όπως ας πούμε το γεγονός εάν...